Αλλάζουμε θέμα και κλίμα, κυρίες και κύριοι, και θα πάμε να δούμε πότε έρχεται το social bus στην Πάτρα. Το οδηγός του συγκεκριμένου προγράμματος, ο κύριος Γρηγόρης Αρχιμανδρίτης, project manager της Intermediact. Να τον καλησπερίσω. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας, καλησπέρα στους τηλεθεατές σας και ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη φιλοξενία. Εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ. Social bus, λοιπόν. Δεν ξέρω αν με ακούτε. Σας ακούω καθαρά. Social bus έρχεται και στην Πάτρα. Πρόκειται για ένα δωρεάν εκπαιδευτικό πρόγραμμα, το οποίο γενικότερα μας έχετε συνηθίσει τέτοιου είδους πρωτότυπες ιδέες. Οπότε και αυτή τη φορά πρωτοτυπείτε. Τι αφορά, ποιους αφορά και είστε εσείς, όπως είπα, οδηγός, αλλά υπάρχουν και άλλοι συνοδηγοί. Φυσικά, φυσικά. Είναι μια επιστροφή, θα λέγαμε, στην Πάτρα. Είχε ξεκινήσει από πρόπερση το 2019 με μια πρώτη στάση στη Σπάρτη. Έτσι όπως και όλο τον πλανήτη, έτσι και μας το 2020 μας το έκανε δύσκολο να επαναλάβουμε ένα δεύτερο δρομολόγιο. Δεν πειράζει, έρχεται τώρα το 2021 στην Πάτρα, επιστρέφει το τριήμερο 25, 26 και 27 Ιουνίου. Όπως ακριβώς είπατε και εσείς, ένα δωρεάν εκπαιδευτικό πρόγραμμα ανοιχτό προς όλους όσους ενδιαφέρονται για την κοινωνική επιχειρηματικότητα και την καινοτομία. Ανεξάρτητα από σπουδές, φύλο, ηλικία, αρκεί να είναι ενήλικες, τους περιμένουμε όλους το Παρασκευό Σαββατοκύριακο στο Post for Work, Δημητρίου Γούναρ 69, να κάνουμε αυτό το τρίμερο εκπαιδευτικό πρόγραμμα και όλοι να μάθουμε και να εισαχθούμε στην κοινωνική επιχειρηματικότητα και γιατί όχι να παράγουμε και νέες ιδέες για κοινωνικές επιχειρήσεις. Μάλιστα. Μας έχετε συνηθίσει στην καινοτομία. Τι θα δούμε το τριήμερο που δεν έχουμε ξαναδεί και τι θα ακούσουμε και ποιο θα είναι αυτό το χρήσιμο που θα έρθει κάποιος στη Γούναρη προκειμένου να μάθει? Πρώτα απ' όλα θα τον ευχαριστούμε προκαταβολικά με ζέστες το Παρασκευό Σαββατοκύριακο, αλλά θα φροντίσουμε να έχουμε όσο το δυνατόν πιο δροσερό και ωραίο περιβάλλον για αυτούς. Αυτό που μάθαμε και από το πρώτο ταξίδι στη Σπάρτη είναι ότι διαφορετικοί άνθρωποι μεταξύ τους, μέσα από διαφορετικές ηλικίες και νοοτροπίες, σμίγουν και κάνουν νέες ομάδες με ένα κοινό φίλτρο και υπόβαθρο κοινωνικές ανάγκες και προβλήματα που μπορεί να υπάρχουν ή όντως υπάρχουν στην περιοχή μας. Και γι' αυτό το λόγο καλούνται μέσω αυτής της κοινωνικής επιχείρησης που θα αναπτύξουμε μέσα από επιχειρηματικά πλάνα και ιδέες και οι οποίες θα παρουσιαστούν στο τέλος του τριημέρου, ναι, να μπορέσουν να ανταποκριθούν σε αυτά. Βέβαια, η πενταμελής ομάδα μας θα τους βοηθήσει και να ξεδιπλώσουν τις ιδέες τους, αλλά και να αναγνωρίσουν, αν θέλετε, το συγκεκριμένα πακέτα skills δεξιοτήτων που μπορεί να έχουν, ούτως ώστε μέσα στα πλαίσια της ομάδας να μπορούν να κάνουν και να απογειώσουν αυτή την προσπάθεια μέσα από την κοινωνική επιχείρηση, την οποία θα φτιάξουν στο μυαλό τους. Από εκεί, μάλιστα, θα το πάμε στο χαρτί, από εκεί θα το πάμε στον υπολογιστή και από εκεί θα το παρουσιάσουμε. Άρα κάποιος μπορεί να έχει μια επιχειρηματική ιδέα, να μην τολμάει να την πει, γιατί δεν ξέρει πώς να την υλοποιήσει. Οπότε έρχεται, φυσικά, το social bus, έρχεται, παρακολουθεί το τριήμερο και στο τέλος σας αποκαλύπτει τι ακριβώς έχει στο μυαλό του και εσείς τον καθοδηγείτε. Βεβαίως, και όχι μόνο αυτό. Πολλές φορές, ξέρετε, υπάρχει η ιδέα, αλλά δεν ξέρουμε σε ποιο πλαίσιο να την υλοποιήσουμε, ναι, αν θέλετε. Επομένως, μέσα σε αυτό το τριήμερο, εμείς θα αποδώσουμε και αυτό το πλαίσιο. Θα κάνουμε και μία αναγνώριση και παρουσιάσει σχετικά με το τι γίνεται παγκοσμίως στο κομμάτι αυτό. Ναι. Γιατί η κοινωνική επιχειρηματικότητα έχει γεωγραφικό προσδιορισμό, έχει κοινωνικό προσδιορισμό. Επομένως, άλλες οι ανάγκες, ακόμα και από διαφορετικές πόλεις στην ίδια χώρα. Οπότε εμείς θα προσδιορίσουμε και θα επικεντρωθούμε στο τι γίνεται στην περιοχή μας, στην Δυτική Ελλάδα, αν θέλετε. Και από εκεί και πέρα, μέσα από τις ομάδες που θα φτιαχτούν, δεν θα είναι άσχετες ομάδες, θα μπλέξουν και θα σμίξουν μεταξύ τους. Οπότε για το κοινό στόχο και για το κοινό καλό, θα προσπαθήσουμε και θα το κάνουμε αυτό, το φέρουμε εις πέρας. Μάλιστα. Εγώ νομίζω ότι το τρίμερο θα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, γιατί μέσα στην πανδημία γεννήθηκαν πάρα πολλές ιδέες και πρωτότυπες. Και νομίζω ότι υπάρχει ανάγκη οι άνθρωποι αυτοί που σκέφτονται μια ιδέα να μπορέσουμε με κάποιο τρόπο να τους λύσετε μεταφορικά τα χέρια για να μπορέσουν να την προχωρήσουν. Θα τους δείξουμε οπωσδήποτε τον δρόμο. Και όχι μόνο από την εμπειρία μας, είτε από τα εκπαιδευτικά εργαστήρια, ναι, είτε από τις συμμετοχές μας σε προγράμματα διαφορετικά, αλλά επιμέρους θα έχουμε και τους μέντορές μας, οι οποίοι είναι ή συνιδρυτές σε κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις, είτε οι ιδρυτές τους, ή έχουν μακροχρόνια εμπειρία σε ό,τι έχει να κάνει με την επιχειρηματικότητα, όπου θα δώσουν τις συμβουλές και τις πινελιές, αν θέλετε, την τρίτη ημέρα, την Κυριακή, ώστε να ολοκληρωθεί όσο καλύτερα γίνεται αυτή η ιδέα, αλλά και η αντίστοιχη παρουσίαση.
Και δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η παρουσίαση δεν γίνεται απλά μόνο και μόνο για να μάθουμε πώς να παρουσιάζουμε μια ιδέα, το οποίο είναι σημαντικό από μόνο του, αλλά ταυτόχρονα ο νικητής ή η νικητήρια ιδέα, αν θέλετε, ναι, έτσι, θα λάβει ως δώρο συμβουλευτική από το Post4 Work το Innovation Hub, αλλά και από εμάς την Intermediate, όχι ό,τι έχει να κάνει με την περαιτέρω ανάπτυξη του επιχειρηματικού πλάνου του, αλλά και την ανάπτυξη του branding του, σε ό,τι έχει να κάνει με την εικόνα και το marketing. Άρα, ένα όφελος, πιστεύω, σε μια εξάμηνη βεντάλια που μπορεί περαιτέρω να προχωρήσει στην υλοποίηση αυτής της ιδέας. Μάλιστα. Θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτή τη σύνδεση και καλό ταξίδι με το Social Bus. Ευχαριστούμε πάρα να πολύ. Είστε καλά. Να ευχαριστήσω ξανά το Ιόνιον ως χορηγό επικοινωνίας. Για ακόμη μια φορά είναι εδώ και μας στηρίζει. Και εύχομαι να είμαστε ξανά μαζί να πούμε τα αποτελέσματα. Βεβαίως, βεβαίως, βεβαίως. Είμαστε εδώ, στηρίζουμε τέτοιες πρωτοβουλίες. Το γνωρίζετε πολύ καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.